Είναι πολύ σημαντικό μέτρο. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, για να μην φτάναμε στο σημείο που έχουμε φτάσει τώρα. Σε εφαρμογή τέχτη και από σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα, το υποχρεωτικό πλέον μέτρο των self-test σε δημοσίους υπαλλήλους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο γίνεται η μη διασπορά του κορονοϊού. Από σήμερα, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεωτικά κάνουν το self-test και το προσκομίζουν στην υπηρεσία τους, ώστε να είναι καλυμμένοι και αυτοί, αλλά και οι πολίτες που έρχονται στις υπηρεσίες. Είναι κάτι που το ζητούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να πω ότι σε ορισμένες υπηρεσίες γίνεται και δύο φορές την εβδομάδα, όπως είναι η συνδιεύθυνση μεταφορών από τους υπαλλήλους και από τους υποψηφίους οδηγούς και από τους εξεταστές. Επειδή υπάρχει πάρα πολύ προσέλευση πολιτών και γίνονται και εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών, καλύπτει και δύο φορές την εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα και Πέμπτη. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κάθε Δευτέρα πρέπει να προσκομίζουν στην υπηρεσία τους, να μπαίνουν μέσα στην φόρμα και να κατοχυρώνουν το αποτέλεσμα που έχουν κάνει από το test self. Καλό θα είναι να το κάνουμε όλοι οι συνάδελφοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι πάρα πολύ εύκολο, ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε την εξάπλωση του COVID που βασανίζει το τελευταίο χρόνο, 1,5 χρόνο περίπου, τη χώρα μας και όλη την κοινωνία και όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι πολύ εύκολο, δηλώνεται πάρα πολύ εύκολα και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Όλοι οι εργαζόμενοι, επαναλαμβάνω, είναι κάτι που το ζητούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σε όλους τους χώρους εργασίας, και του δημοσίου και του ιδιωτικού, πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος, ώστε να μπορούμε να απομονώνουμε τα κρούσματα και να μην υπάρχει αυτή η εξάπλωση που παρουσιάζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι περισσότεροι περίμεναν πώς και πώς, και αξίζει να σημειωθεί πώς δεν υπάρχουν αντιδράσεις στο συγκεκριμένο μέτρο. Καμία αντίρρηση δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, μέχρι εδώ στο χώρο που είμαστε, στο χώρο, στο δικητήριο. Αυτά, κανένας εργαζόμενος δεν έχει δηλώσει την άρνησή του. Απέναντίας, επαναλαμβάνω ότι είναι κάτι που το ζητάμε για να περιορίσουμε την εξάπλωση του COVID. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως τα αποτελέσματα ήταν στο σύνολό τους αρνητικά. Μέχρι τώρα έχουν δηλωθεί αρνητικά αποτελέσματα. Δεν έχουμε κάποιο κρούσμα, τουλάχιστον εδώ στο δικητήριο, από όσο γνωρίζω. Ευελπιστώ ότι όταν υπάρξει, πρέπει να δηλωθεί αμέσως. Πρέπει ο εργαζόμενος να παραμείνει στο σπίτι του, να κάνει ό,τι προβλέπει το Υπουργείο Υγείας και να μπορέσει να περιοριστεί η εξάπλωση.